Βαρύ ήταν το κλίμα στη Γενική Συνέλευση των Γιατρών του ΕΟΠΗ στα Τρίκαλα, με αφορμή τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας, δεδομένου ότι καλούνται να αποφασίσουν τις προσεχείς ημέρες για το εργασιακό τους μέλλον. Να υπενθυμίσουμε ότι σε διαθεσιμότητα έχουν τεθεί 37 γιατροί και όπως διαφάνηκε στη Γενική Συνέλευση, περίπου 10 είναι αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο υποδιαμόρφωση νέο καθεστώς που προτείνει το Υπουργείο Υγείας. Και τίθεται ένα μεγάλο και σοβαρό ερώτημα. Αφού από τους 10 γιατρούς που θα παραμείνουν, οι 4 είναι οδοντίατροι. Το ερώτημα λοιπόν είναι με ποιο δυναμικό θα λειτουργήσει η νέα υπηρεσία και πώς είναι δυνατόν με 5-6 γιατρούς να λειτουργήσουν τα πρώην πολυιατρία. Σήμερα πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Γιατρών των Πολυιατρίων Τρικάλων με θέμα αφενός ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του νομοσχεδίου που έχει ήδη κατατεθεί και αφετέρου για τις νομικές ενέργειες που θα κάνουμε σαν σύλλογος, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε και τα δεδουλευμένα, καθώς και να προσβάλλουμε, εάν χρειαστεί, τη συνταγματικότητα του νόμου. Όλα αυτά θα γίνουν σε συνεννόηση τόσο με τους λόγους της Θεσσαλίας όσο και με τον Πανελλήνιο Σύλλογο και τις επόμενες μέρες που θα έχει καταλήξει ποιοι θα συμμετέχουν στο σύστημα θα ξέρουμε κι εμείς πώς θα πορευτούμε.